Ο πρόεδρος του Παλαιστινιακού Σύνδεσμου στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί συγκεντρωθήκατε σήμερα στην Καμάρα? Σήμερα κάνουμε καθιστική διαμαρτυρία που στήριξε στον Παλαιστινιακό λαό, στα Παλαιστινιακά εδάφη, στην τρίτη εντιφάδα που ξεκίνησε εδώ και μέρες, για να κατηγορήσουμε και να καταγγείλουμε ότι το Ισραηλινικό στρατό όντως σφάζει τα παιδιά μας, δολοφονεί εν ψυχρό, καίει τα μωρά, βομβαρδίζει τα σπίτια των παιδιών μας, ειδικά στη Χεβρώνα, εκτελεί μπροστά όλες τις κάμερες σε όλα τα κανάλια του κόσμου ότι τα παιδάκια πια δεν δέχονται κάτι άλλο εκτός από τις σφαίρες του Ισραηλινικού στρατού. Γι' αυτό ο Παλαιστινιακός λαός δεν έχει άλλη επιλογή. Πάντα θα μείνει αγωνιστής, θα αγωνιστούμε μέχρι να αποκτήσουμε το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με την πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Εμείς δεν γεννηθήκαμε να πολεμήσουμε. Γεννηθήκαμε να ζήσουμε σαν τους συμπόλοιπους λαούς του κόσμου. Με ειρήνη πάνω σε έναν ανεξάρτητο κράτος. Δεν μπορούμε να ζήσουμε σαν δούλοι στην πατρίδα μας. Η πατρίδα είναι η επικατοχή. Είναι δυνατόν να είναι επικατοχή και να είσαι ελεύθερος? Βεβαίως όχι. Ελεύθερος σημαίνει σε ανεξάρτητο κράτος όπως είναι σε όλα τα κράτη του κόσμου. Η λωρίδα της Γάζας είναι σε αποκλεισμό εδώ και 10 χρόνια. Είναι δυνατόν η διεθνή κοινότητα να μην πάρει θέση? Είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην πάρει θέση? Εμείς ζητάμε από όλη τη διεθνή κοινότητα και ειδικά από την ελληνική κυβέρνηση να πάρει στάση σε αυτά που είναι δικά τους παλαιστινιακά εδάφη. Είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση την Παλαιστίνη σαν κράτος? Πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώριζαν την Παλαιστίνη σαν κράτος. Επίσημα ζητάμε σαν Παλαιστίνη και σαν εκπρόσωπος τους Παλαιστίνους στη Μακεδονία να αναγνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση το Παλαιστινιακό και η Παλαιστίνη σαν κράτος επικατοχής. Βεβαίως, να το αναγνωρίζει Παλαιστινιακό κράτος επικατοχής για να έχουμε την πολιτική υποστήριξη για την ελευθερία και ανεξάρτητο του Παλαιστινιακού κράτους.